Θα μιλήσει νωρίτερα. Να σου είχα πει ότι υποψιαζόμουν ότι είναι ο Γρηγόρης. Δεν θα σε πίστευα. Ήθελες να σιγουρευτείς. Και έτσι έπρεπε. Σου είχα αφήσει ένα φάκελο στο πρώτο σιρτάρι του γραφείου μου. Θα τον ανοίξεις μόνο να διαγυρίσω. Θα τη στήσουμε στη στροφή πριν το λιμάνι. Δεν θυμάμαι τώρα την πινακίδα του βαν, αλλά θυμάμαι χρώμα και μοντέλο. Μόλις περάσει, τον ακολουθούμε και μετά του σταματάμε, εντάξει? Ήμουν σίγουρος ότι μου πες ψέματα και ότι ήσουν εδώ. Δεν θα κάνετε τίποτα αν δεν συνημερώσω εγώ, εντάξει? Και τι ο ξένος σου έχει δώσει αποδείξεις? Τι αποδείξεις σου έδωσε? Δήθεν δεν θυμάται, δήθεν θυμήθηκε ξαφνικά ότι τον σκότωσε η Βαγγελιό. Ψέματα, όλο ψέματα. Εσχλά για να την γλιτώσει. Ναι, και γιατί να μιλάς ψέματα εσύ? Ότι το έκανε ο ξένος. Πού είναι οι δικές σου αποδείξεις ότι το έκανε αυτός? Κομμάτια την έχεις κάνει την καρδιά του. Δεν είσαι με τα καλά σου. Έχεις ξεφύγει. Σ' ακούει. Και τους παράζεις την καρδιά. Κομμάτια την έχεις κάνει την καρδιά του. Το ξέρεις αυτό? Δεν είσαι με τα καλά σου. Έχεις ξεφύγει. Άνοιξέ μου. Θέλω να φύγω. Πού είσαι, ρε Ειρήνη, γιατί δεν απαντάς? Πού είσαι, τις δουλειές σου μέσα, γαμώ, πού είσαι? Έλα, άσε με! Έλα, δώσ' το μου! Έλενα! Δώσ' το! Έλενα, σταμάτα! Άσ' το! Δώσ' το! Έλενα, δώστε μου τώρα! Δώστε μου! Άστο και... Άστο! Άστο με! Δεν σε αφήσω να φύγεις. Από εδώ και πέρα θα είμαστε οι τρεις μας. Εγώ, εσύ και το μωράκι μας. Το εγγονάκι του Νικήτα. Έλα. Ρε εσύ, σίγουρα δεν μπήκε, δεν βγήκε κανείς? Είμαι σίγουρος, ναι. Εκτός... Τι? Εκτός αν μπήκε τώρα, γιατί... Έκανα ένα κύκλο να παρκάρω γιατί ενοχλούσα μια γειτόνισσα. Ο πατέρας σου έφυγε? Πριν από λίγο. Γιατί μου πες ψέματα ότι πήγες σε μια συνάδελφο, για να μην έρθω εδώ? Δεν είπα ψέματα. Πλάκα μου κάνεις, Μαρίλια. Μου έστειλες μήνυμα ότι πήγες ήδη σπίτι της. Λοιπόν, γιατί, τι έγινε? Τίποτα, τώρα ετοιμαζόμουν να πάω. Μόλις θα πήγαινα. Καλά, λοιπόν, έλα. Μάζεψε τα και πάμε. Θα έρθει σπίτι μου. Άρη, φύγε σε παρακαλώ. Μαρίλια, δεν σε αφήνω εδώ πέρα μόνη σου. Είμαι μια χαρά, δεν κινδυνεύω. Πόσες φορές πρέπει να σου το πω? Οκ, καταλαβαίνω γιατί θες να έρθεις. Δεν θες να μας βάλεις σε κίνδυνο και εμένα και τη μάνα μου. Εντάξει.
Κανείς δεν θα ξέρει ότι είσαι σπίτι μου. Θα το μάθω. Τα ξέρουν όλα, Άρη. Τα βλέπουν όλα. Τι εννοείς? Τίποτα. Πήγαινε, σε παρακαλώ. Και μην ξανάρθεις εδώ πέρα. Θα σε πάρω εγώ όταν γυρίσει ο πατέρας μου. Δεν σε αφήνω εδώ πέρα, είπα. Άρη, φύγε. Άσε με ήσυχη. Πήγαινε. Είμαι μια χαρά. Φύγε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, από στιγμή σε στιγμή πρέπει να φτάνουμε. Πάμε. Έλενα. Συνήλθες. Αχ, μπράβο, καλή μου. Εσύχησα πολύ. Λιποθυμίσες έτσι ξαφνικά και μου κόπηκε το αίμα. Όλα καλά όμως, ε. Γιατί με έδεσες? Λύσε με. Για να μην ξαναπέσεις. Έτσι όπως έκανες σαν τρελή, φοβήθηκα πως πάθεις κακό. Δεν πάθει τίποτα και το μωράκι μας. Ναι. Αλλά. Το μωράκι. Το μωράκι μας. Λύσε με και άφησε με να φύγω. Σε παρακαλώ. Ναι, Ειρήνα μου, θα σε λύσω. Φυσικά και θα σε λύσω. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Πρώτα. Τι? Θέλω να μου πεις αυτό που περιμένω τόσο καιρό και δεν μου το λες. Ποιο? Ότι ο ξένος είναι ένας φωνιάς. Ο ξένος σκότωσε τον πατέρα μου και θα σε απίσει στη φυλακή. Πες το μου και θα σε αφήσω να φύγεις. Έλα. Έλα, πες το. Πες το μου. Πες το μου, σε παρακαλώ. Πες το μου. Πες το μου. Πες το μου. Πες το μου, Ειρήνη, πες το μου. Πες το μου. Πες το μου, πες το μου. Πες το μου. Πες το μου. Πες το μου.
Έλα εδώ. Κλείσε τις κουρτίνες. Κλείσε τις κουρτίνες τώρα. Έφυγε. Λοιπόν, τα ψώνια για σήμερα ακυρώνονται. Θα φτιάξω κάτι με ό,τι υπάρχει στο ψυγείο. Έτσι κι αλλιώς ένας καλός μάγειρας πρέπει να είναι εφευρετικός.
Εγκρίθηκε η ανάθεση για το αθλητικό κέντρο. Οπότε σε παρακαλώ, ετοίμασε τα συμβόλαια για υπόγραφη. Mm-hmm. Εντάξει, ευχαριστώ. Ο Χριστόφορος. Έχει φύγει εδώ και αρκετή ώρα. Α. Σου είπε που πήγε. Φύγε πολύ βιαστικός. Δεν μου έχει πει που θα πάει. Ωραία, ευχαριστώ. Πάω στο νομικό τμήμα. Έχετε συνδεθεί με το προσωπικό φωνοκυβόλιο, το συνδρομητή που... Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας μετά το χαρακτηριστικό ήχο. Έλα Χριστόφορε, πού είσαι. Παίρνω την Ειρήνη, το έχει κλειστό. Εσύ δεν απαντάς. Μου είπες ότι θα έρχονταν η Ειρήνη. Μετά μου είπε η Χαρά ότι έφυγε βιαστικός, έχει γίνει κάτι. Πού είσαι. Πάρε με εδώ να ακούσεις, εντάξει. Ναι, περιμένουμε άμεσα τα αποτελέσματα της νεκροψίας. Είναι εντολή του υπαστυνόμου Χρυσάνθου, πείτε τους. Και τα αποτυπώματα από το μαχαίρι επίσης, ναι. Ο Πετράτος λείπει και ο Μαθαίου επίσης. Γι' αυτό μόλις τα έχετε, ενημερώστε με εμένα και θα περάσω από εκεί να τα πάρω. Άκουσα ότι ο υπαστυνόμος Πετράτος λείπει. Ναι, είμαι σε μια αποστολή με τον Μαθαίο. Ο αρχηγός σας είναι μέσα. Όχι, λείπει με άδεια. Από πότε. Από σήμερα. Περίεργο, δεν μου είπε κάτι. Ήθελα να τον ενημερώσω για την υπόθεση του Γρηγόρη Κωνσταντίνου. Διάβασα την πρώτη κατάθεση της Χλώης Λεοντίου, της γυναίκας του. Από ό,τι φαίνεται ήταν σε νόμιμη άμυνα. Θα περιμένω να βγει από το νοσοκομείο και θα την ανακρίνω. Και ακολούθως θα δω αν θα της ασκήσω δίωξη. Θα χρειαστώ τις αναφορές σας για να τις επισυνάψω στο φάκελο. Μάλιστα. Είναι εδώ ο υπαστυνόμοι Χρυσάνθου και Μονογιού, αλλά είναι μέσα. Θα πρέπει να περιμένετε να τελειώσουμε τις ανακρίσεις και μετά να τους ενημερώσετε. Ποιες ανακρίσεις. Ο ξένος πυροβόλησε θανάσιμα την Έλενα Αβράμη. Κυρία Διογένους, η επίσημη ανακρίτρια της υπόθεσης του φόνου του Νικήτα Αβράμη από τον Κυριάκο Βασιλείου. Υπαστυνόμος Χρυσάνθου, θα σας καλούσαμε τώρα, μας προλάβατε. Ναι, μόλις με ενημέρωσε η αρχιφύλακας για το θάνατο της Έλενας Αβράμη. Ο Χριστόφορος Ξένος την πυροβόλησε πολλές φορές μέσα στο σπίτι της. Ο θάνατος ήταν ακαριαίος. Η υπαστυνόμος Ανδρέου ήταν στο σημείο και ανακρίθηκε ως αυτόπτης μάρτυρας. Ο Ξένος. Δεν είπε τίποτα. Μπορώ να δω την κατάθεση της Ανδρέου και ακολούθως θα ζητήσω να τους δω κι εγώ.
Φυσικά. Έτσι κι αλλιώς σε εσάς θα τους στέλναμε. Ευχαριστώ. Κατάθεση Χριστόφορου Ξένου. Παρόντες. Αστυνόμος Χρυσάνθων και αστυνόμος Μοναγιού. Βρέθηκατε εκεί. Ποια η σχέση σας με την Έλενα Αβράμη? Ποια η σχέση σας με την Ειρήνη Ανδρέου? Το όπλο που βρέθηκε είναι δικό σας? Τι γυρεύατε εκεί? Πώς είσαι, Ειρήνη? Πού στο διάλο είναι, μου λες? Θα έπρεπε να είχα περάσει ήδη. Μήπως υποψιάστηκαν κάτι και άλλαξαν τα δρομολόγια? Τι λες, μωρέ, και εσύ, πώς να υποψιάστηκαν? Ξέρω, Χρυσοχώ έχει μάτια για αυτιά παντού. Έρχεται άλλο ένα βαν. Για σταμάτησε το να δούμε τι γίνεται. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Πηγαίνουμε στο λιμάνι? Μάλιστα. Συμβαίνει κάτι? Όχι, όχι. Έλεγχος ρουτίνας είναι. Μπορώ να έχω τα χαρτιά σας? Βεβαίως. Ορίστε. Για πού ταξιδεύετε? Λίβανο. Στονίζουμε για το μαγαζί. Έχουμε μαγαζί με είδη σπιτιού μαζί με τη γυναίκα μου. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Μπορώ να έχω τα διαβατήριά σας? Βέβαια. Ορίστε. Ορίστε. Πληγιώσαμε, αστυνομή. Να προλάβουμε, μην χάσουμε και το καράτη. Ναι, ανοίξτε μου λίγο πίσω. Θα δοκιμάσεις? Υπέροχο όπως πάντα. Χάνεις. Λοιπόν, έτοιμο και το ρύζι. Θες να στρώσεις το τραπέζι? Έτσι. Δεν υπάρχει ένα καλό τραπεζομάντιλο, κάτι? Με το πρώτο μας γεύμα πρέπει να είναι όπως αρμόζει.
Τι ψάχνετε αν επιτρέπετε, ναρκωτικά και τέτοια. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Να ησυχάσουμε κάποια στιγμή από αυτούς. Εντάξει, μπορείτε να φύγετε. Αυτό ήταν, ε. Πατάρει ρόγιο κουχινιστό. Ναι. Μας σταμάτησαν οι μπάτσοι. Πού? Στο δρόμο, προς το σημείο ανταλλαγής. Όλα εντάξει, μας άφησαν να φύγουμε. Δεν ήταν τυχαίο. Λες να μιλήσει ο Μαλτέζος? Δεν νομίζω να είναι τόσο ηλίθιος. Έχει πολλά να χάσει. Τι κάνουμε? Προχωράμε κανονικά? Φοβάμαι μη μας την έχουν στημένη στο λιμάνι. Ας τριμώξετε εδώ να δούμε αν έχει μιλήσει. Τι αν το κάνε? Σταματάμε και τον βγάζουμε από τη μέση. Για ποιον? Για ποιον είπες να τον βγάλουν από τη μέση? Α, παράκουσες, δεν είπα κάτι τέτοιο. Για ποιον? Για τον πατέρα μου? Αν δεν έχει κάνει βλακεία. Που δεν θα έχει κάνει, δεν θα ρίσκαρει να σε χάσει. Αργήσατε. Μας σταμάτησαν οι μπάτσοι. Πού? Στον δρόμο, καθώς ερχόμασταν. Εσύ τους έστειλες? Όχι βέβαια. Εσύ μας έδωσες? Δεν είπα τίποτα σε κανέναν. Είμαι ηλίθιος να ρισκάρω τη ζωή της κόρης μου. Άστο. Αλήθεια λέει. Λοιπόν, πάμε να τελειώνουμε. Για πού ταξιδεύετε? Λίβανο. Ψωνίζουμε για το μαγαζί. Έχουμε μαγαζί με είδη σπιτιού μαζί με την γυναίκα μου. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Μπορώ να έχω τα διαβατήρια σας? Βέβαια. Ορίστε. Ορίστε. Μάρκο Εκατερίνη. Κάτι δεν σου κάθεται? Κάτι δεν σου κάθεται, παρέα. Τι? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μου είπαν πως εδώ μπορώ να βρω τον αστυνομό Μαλτέζο. Και πολύ σωστά σας είπανε. Είναι στο γραφείο του. Είστε ή? Κατερίνα αναγνώστου. Παλιά φίλη του. Και Αγιέ, είναι μια κυρία έξω, παλιά σας φίλη λέει, που θέλει να σας δει. Δικιά μου φίλη ποια? Μια Κατερίνα αναγνώστου.
Μη μου πεις πως δεν με θυμάσαι. Εντάξει, πέρασαν χρόνια, αλλά... Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Η Κατερίνα, η κοπέλα του κολλητού σου, του Πέτρου, του φίλου σου από το σχολείο. Μάρκο, η Κατερίνη. Κατερίνα. Αυτή ήταν. Ποιοι? Το τελευταίο ζευγάρι που είδαμε με το μαύρο το βαν. Ειδοποίησε να τους σταματήσουν πριν μπούμε στο πλοίο. Πληγώνεις, το ξέρεις. Κάνε τόσο κόπο να σου μαγειρέψω και δεν έχεις καν το φαγητό. Τόσο άκαρδη είσαι. Σε συμπάθησα, Μαρίλια. Σε συμπάθησα από την πρώτη στιγμή. Τα αλήθεια, όσο σε γνωρίζω, σε συμπαθώ περισσότερο. Εγώ πάλι όχι. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω, είπα! Άστο, θα το κανονίσω εγώ. Δουλειά σου. Βγες έξω με τα χέρια ψηλά! Τράγκο Ματθαίου, κατεβάστε τα όπλα και κάντε μεταβολή και φύγετε τώρα. Τα ξέρουμε όλα, αρχηγέ. Τίποτε δεν ξέρετε. Φεύγω σε μυστική αποστολή στο Λίβανο σε συνεργασία με τον ναρκωτικών. Ναι. Με τη φίλη του Χρυσοχώου. Φύγετε τώρα, διαφορετικά θα πάνε τα πράγματα κατά διαόλου και θα είσαστε εσείς οι πέτοι. Αστυνόμο Μαλτέζο, συλλαμβάνεσαι για παράνομη μεταφορά κοκαίνης και συνεργεία σε εμπόριο ναρκωτικών ουσιών. Λοιπόν, τελειώσαμε εδώ. Τέλεια. Να μαζέψουμε και να κεράσουμε γλυκάκι. Πρωτούλα μου, σε παρακαλώ, έλα να μαζέψεις εδώ και να φέρεις γλυκάκι. Ναι. Έλα βρε, Αντώνη. Πού είσαι? Δεν σου είπα να περάσεις από το μαγαζί? Γιατί με βασανίζεις, βρε, αγόρι μου? Ανησυχώ. Πού στα κομμάτια είσαι? Σε παρακαλώ, πάρε με ένα τηλέφωνο. Πες μου αν έχεις φάει καλύτερο κοκκινιστό. Ναι. Εδώ από Τελωνείο. Το βαν δεν έφτασε ακόμα και το πλοίο φεύγει σε λίγο. Τι σκάτα γίνεται? Πετράτο, μην το κάνεις. Φύγετε τώρα.
Σε παρακαλώ. Αστυνόμε Μαλτέζο, επαναλαμβάνω. Συλλαμβάνεσαι για παράνομη μεταφορά κοκαίνης και συνεργεία σε εμπόριο ναρκωτικών. Αν προβάλλεις αντίσταση, θα ανοίξουμε πυρ. Η κουνιά σε ακίνητη! Σε παρακαλώ, δεν νιώθω καλά, ζαλίζομαι. Βασίλη! Τελείωσαν όλα, αρχηγέ. Ενισχύσει έρχονται από παντού. Κατέβασε το όπλο τώρα. Δεν μπορώ, Πετράτο. Δεν μπορώ. Κατέβασε το όπλο, Άλκη. Να πεις στην κόρη μου την αγαπώ πολύ. Δεν έχεις να πας πουθενά. Σε περιμένουμε παντού, Άλκη. Ακούς. Πετράτο. Σε καλά. Έλα, δεν είναι κάτι σοβαρό. Περίμενε. Περίμενε, κάτι θα το δες. Θέλετε να καλέσετε το δικηγόρο σας προτού μιλήσετε? Είστε σίγουρος γι' αυτό? Έτσι έγινε η Ειρήνη. Η Ελένα Αβράμι επιτέθηκε με μαχαίρι στο Χριστόφορο Ξένο, γι' αυτό αναγκάστηκε να την πυροβολήσει. Ειρήνη! Θα υπάρχουν κάποια λαφρυντικά, αφού η Αβράμι το επιτέθηκε με μαχαίρι, αλλά δεν ξέρω πώς θα μετρήσει αυτό. Άδειασε το όπλο του πάνω της. Πού είναι ο μπαμπάς μου? Πού είναι ο μπαμπάς μου? Πέτρο, χρόνια και ζαμάνια, και τώρα ήρθε η σειρά σου. Ή μήπως ήρθε δική σου.